Καλημέρα, Ραφαήλ, από το Λίμπερο. Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα σε όλους. Είσαι καλά? Ναι, ναι, μια χαρά. Όλα καλά. Στο σπίτι. Προς το παρόν. Πώς περάσατε χθες το παλατάκι? Ωραία, ωραία. Χθες είχαμε μια ωραία παρένθεση στο παλατάκι που έγινε μαζί με την ομάδα του μπάσκετ, η οποία μας κάλεσε στο παιχνίδι που είχαμε με τον Ολυμπιακό. Ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα, όμως νομίζω το χάρηκε και ελπίζουμε να έρθουν και άλλα περισσότερα. Ραφαήλ, ήσουν ο πρωταγωνιστής κατ' εμέ και για τον κόσμο και για τους που ψήφισαν ως MVP της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Ναι. Το έχεις ξαναβιώσει το σκηνικό αυτό, έχεις ξαναπάρει το ανάλογο βραβείο και το 18 στη Ρόντα, έτσι δεν είναι? Και πάλι κυπελούχος με τον ΠΑΟΚ. Και το 18 στη Ρόδο σε παρόμοια κατάσταση, πάλι σε ημιτελικό με τον Ολυμπιακό και τότε τελικό με τον Ηρακλή. Ήμουνα πάλι, είχα κερδίσει πάλι το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο είναι ωραίο, πολύ ωραίο και είναι πιο ωραίο για τους δημοσιογράφους κυρίως και για τις ομάδες. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το κύπελλο που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Και με κάνει χαρούμενο όχι το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη, αλλά το βραβείο ότι βοήθησα την ομάδα μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να κερδίσω το κύπελλο. Ασφαλώς το μετάλλιο του κυπελούχου έχει σημασία, αλλά το να έχεις δίπλα στη συλλογή σου και το έπαθλο του MVP, άσχημο δεν το λες. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά είναι, νομίζω, πιο πολύ επικοινωνιακό το βραβείο αυτό, έτσι. Αρέσει πιο πολύ στις ομάδες και στους δημοσιογράφους. Δεν είμαι ποτέ φανατικός των ατομικών διακρίσεων. Το βόλεϊ είναι κατά κόρον ομαδικό άθλημα, οπότε νομίζω ότι το βραβείο μου συνδέεται καλύτερα με τη δουλειά την οποία έκανα μέσα στο γήπεδο για να κερδίσει ομάδα του κύπελλου. Ραφαήλ, τι ήταν αυτό που γύρισε το κουμπί? Γιατί είδαμε έναν προβληματικό ΠΑΟΚ από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Παλατάκι και για τα δύο που ακολούθησαν. Αλλά είδαμε έναν ΠΑΟΚ που επέστρεψε στη γνωστή του φόρμα που είχε τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο. Ήταν το γεγονός ότι ήσασταν όλα τα παιδιά στη διάθεση του coach, ή ήταν και κάτι άλλο? Εντάξει, αυτό τώρα ξέρετε πολύ καλά, καταλαβαίνετε ότι ασχοληθούμε με τα σπορ, ότι δεν μπορεί μια ομάδα να κερδίζει 8 μήνες συνέχεια τους πάντες, ούτε οι αθλητές είναι μηχανές και είναι πάντα στην καλύτερη τους κατάσταση και παίζουν πάντα το καλύτερο τους βόλεϊ. Εμείς είχαμε, δυστυχώς, ήμασταν η ομάδα που έκανε την κοιλιά πιο αργά από όλους, εννοώντας ότι είχαμε κορονοϊό, είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Πέσαμε σε συνεχόμενα παιχνίδια και δεν μπορούσαμε να ανακάμψουμε εύκολα, ούτε να βγούμε από τον κορονοϊό, γιατί ξέρουμε τα πρωτόκολλα όλοι, ούτε να σταματήσουμε τους τραυματισμούς. Οπότε για μας γίνανε όλα ξαφνικά όταν άρχισαν ουσιαστικά τα play-off στον πρώτο γύρο. Και έπεσαν όλες οι ατυχίες. Δεν είναι ατυχίες γιατί είναι μέσα στον αθλητισμό και αυτά, αλλά έπεσαν όλα αυτά μαζί, τα οποία στο τέλος σου δίνουν ένα μικρό διζαβαντάζ σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια συνεχόμενα, και γι' αυτό ήταν και η εικόνα που είχαμε. Ανακάμψαμε, νομίζω, από αυτά τα περιστατικά. Πήγαμε στο Final Four, ήμασταν όλοι υγιείς, ήμασταν όλοι καλά, προπονηθήκαμε καλά. Είχαμε μια μικρή περίοδο μιας εβδομάδας, 10 ημερών, που ήμασταν όλοι στο γήπεδο και ήμασταν όλοι καλά. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα φάνηκε στο Final Four της Φάουλ. Πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, Ραφαήλ, κατά κοινή ομολογία ήταν η καλύτερη ομάδα και βάσει αποτελεσμάτων αλλά και βάσει της εικόνας που είχατε στο γήπεδο. Το γεγονός ότι χάσατε έδαφος στο πρωτάθλημα με τις τρεις διαδοχικές ήττες ήταν ένα κίνητρο για εσάς, ή αυτό που είδαμε στη Γλυφάδα ήταν αποτέλεσμα της ηρεμίας που επέστρεψε? Και στο ρωτάω γιατί βλέπουμε και στις αντιδράσεις σας ότι στο βόλι οι αντιδράσεις είναι διαφορετικές από ό,τι είναι στο ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Βέβαια. Έτσι εννοείται.
εννοείται ότι είναι διαφορετικές και εννοείται ότι αυτό που λέτε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω στο πρωτάθλημα, γυρίσαμε να παίξουμε ένα κύπελλο και δεν είμαστε... ακούμε αμφισβήτηση, ακούμε κριτική, ακούμε τα πάντα οι αθλητές, έτσι. Και όταν πας να παίξεις ένα κύπελλο και ξαφνικά, επειδή στην Ελλάδα είμαστε λάτρεις των άκρων, είμαστε ή ο χειρότερος ή ο καλύτερος, δεν έχουμε κάτι άλλο να στηρίξουμε και κάτι άλλο να πούμε. Οπότε όταν πήγαμε εκεί, θέλαμε να αποδείξουμε σε όλους ότι δεν είμαστε οι χειρότεροι, όπως πίστευαν όλοι ότι μπορεί να γίναμε ξαφνικά από εκεί που ήμασταν πρώτοι, να γίναμε οι χειρότεροι. Είχαμε κάποιες ατυχίες, δυστυχώς είναι μέσα στον αθλητισμό, είναι μέσα στο σπορ. Όλες οι ομάδες το περάσανε. Το πέρασε ο Παναθηναϊκός, το πέρασε και ο Ολυμπιακός. Το πέρασαν λίγο πιο πριν από εμάς. Και ίσως να μην τους τύχησε, ίσως να τους τύχησε, δεν ξέρω. Ίσως να τους τύχησε αργό, δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό ήταν για πιο πολύ μια επιβράβευση για εμάς. Γιατί πραγματικά δουλεύουμε πολύ καλά φέτος και έχουμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο η ομάδα παίζει πάρα πολύ καλά. Και αυτό ήταν μια επιβράβευση κυρίως για την ομάδα, αλλά και για τον κόσμο. Τον κόσμο τον οποίο έμεινε στο πλευρό μας και μας στήριζε σε όλη αυτή τη διάρκεια. Και έπεται και συνέχεια, γιατί δεν θα τα παρατήσουμε, δεν θα πάμε στο πρωτάθλημα τώρα και θα πούμε ότι είμαστε τέσσερις πόντους. Πρέπει να το κυνηγήσουμε, γιατί αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε. Υπάρχει το έδαφος, Ραφαήλ, ρεαλιστικά να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να ξαναμπεί στη μάχη του τίτλου, γιατί ασφαλώς τα έχετε βάλει κάτω, ποιοι αγώνες απομένουν, τι βαθμούς έχουν και οι αντίπαλοι, είναι ρεαλιστικό το να μπει ο ΠΑΟΚ ξανά στη μάχη του πρωταθλήματος? Ρεαλιστικό είναι σίγουρα, γιατί απομένει ένας ακόμα γύρος, θα παίξουν όλοι με όλους και είναι 4 βαθμοί, δεν είναι μεγάλη διαφορά στο βόλεϊ, 4 βαθμοί. Το θέμα είναι ότι πια δεν είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει τη δουλειά του και να κερδίσει όλα τα παιχνίδια και από εκεί και πέρα θα δει στο τέλος τι μάζεψε. Αλλά το αν όλες οι ομάδες θα κερδίσουν όλα τα παιχνίδια δεν το ξέρεις αυτό. Το ΠΑΟΚ πρέπει να μπαίνει σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να κοιτάει ότι σήμερα πρέπει να κερδίσει και να το πράττει. Και στο τέλος θα δούμε αν πραγματικά είμαστε στο νούμερο 1 ή στο νούμερο 2 ή στο νούμερο 3 ή οπουδήποτε. Αυτή η ηρεμία που βγάζετε, Ραφαήλ, στο γήπεδο και σας βλέπουμε και χαμογελαστούς όταν ακόμα χάνετε πόντους, ξέρεις, και παρεξηγείτε από τον πολύ κόσμο που δεν είναι φίλος του βόλι, φανατικός. Πού οφείλεται, υπάρχει εξήγηση? Γιατί έχουμε συνηθίσει, το είπες και νωρίτερα, είμαστε στον άκρον, πολύ ένταση στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, να χάνονται ευκαιρίες, να υπάρχουν εντάσεις. Στο βόλι είναι μια άλλη κουλτούρα, αλλά πού οφείλεται αυτό? Νομίζω ότι και το άθλημα έχει να παίξει το ρόλο του, αλλά το ότι ένας αθλητής παίζει ένα παιχνίδι, και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, ότι μην ξεχνάμε ότι ένας αθλητής αγωνίζεται και κάνει αυτό που αγαπάει και είναι πολύ τυχερός, αλλά έχει στερθεί και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν βλέπει ο κόσμος. Οπότε το να μπαίνει να παίζει σε ένα γήπεδο και να είναι χαρούμενος και διάθετος, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αδιάφορος ή οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθεί πάρα πολύ και έχει προσπαθήσει ήδη πάρα πολύ για να φτάσει μέχρι εκεί. Οπότε νομίζω ότι το βόλεϊ είναι ένα άθλημα το οποίο χωρίς να έχει σωματική επαφή έχει άλλα πράγματα τα οποία ο κόσμος ασφαλώς και δεν γνωρίζει, ούτε θα κάτσω να τα αναλύσω. Αλλά ένα από αυτά τα πράγματα είναι ότι είναι πάρα πολύ ψυχολογικό, είναι πάρα πολύ του μυαλού. Ακολουθεί παιχνίδι με την Κηφισιά, Ραφαήλ, εκτός έδρας. Ναι. Ξέρω ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, γι' αυτό δεν σε ρωτάω αν είναι εύκολο ή δύσκολο, αλλά νομίζω ότι πλέον σας έχει δώσει ενέργεια η κατάκτηση του κυπέλλου, έτσι δεν είναι? Έξτρα από ό,τι ενέργεια είχατε και πριν το κυπέλλο. Μας έχει δώσει και ενέργεια, μας έχει δώσει και την παραπάνω όθηση που χρειάζεται όταν είσαι πίσω στο πρωτάθλημα για να κυνηγήσεις ένα στόχο. Γιατί κακά τα ψέματα, η νίκη σε αυτό το Final Four ουσιαστικά σου δίνει, δεν χρειάζεται boost για να κυνηγήσεις κάποιο πρωτάθλημα, δεν χρειάζεται να έχεις κάποιο κίνητρο για να κυνηγήσεις το πρωτάθλημα, είναι ο μεγαλύτερος στόχος, έτσι, γι' αυτό παλεύεις. Αλλά αυτή τη μικρή όθηση που χρειαζόμαστε τώρα για να ξανακυνηγήσουμε τους από πάνω μας, αυτή μας την έδωσε το Κύπρο. Υπάρχει και το League Cup, Ραφαήλε, κάποια στιγμή. Το έχει ξεχάσει ο κόσμος, το είχαμε ξεχάσει και εμείς μέχρι πρώτη μας.
Ναι, το League Cup είναι στο τέλος, νομίζω, μετά το πρωτάθλημα. Και αυτό είναι ο στόχος μας, όπως ήταν και το κύπελο, όπως είναι και το πρωτάθλημα. Δεν αλλάζει κάτι. Ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένος να, να πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο. Σου αρέσει κάποιο άλλο άθλημα, παρακολουθήσει στον ελεύθερο σου χρόνο, απέχεις αυτό να βλέπεις κάποιο... Όχι, παρακολουθώ αρκετά μπάσκετ. Είμαι... Και ποδόσφαιρο παρακολουθώ, αλλά κυρίως μπάσκετ. Γενικά, ας πούμε, τα παρακολουθώ και ποδόσφαιρο και μπάσκετ αρκετά. Το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ τον βλέπεις στην Ευρώπη τουλάχιστον και στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ το βλέπω και στην Ευρώπη, ναι, και στην Ελλάδα, εννοείται. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την ευρωπαϊκή του πορεία. Και αναμένω τώρα το παιχνίδι με τη Μαρσέη να δούμε τι θα συμβεί. Είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι, Ραφαήλ, δηλαδή παιχνίδια που θέλει ο κάθε αθλητής. Να έχει την καριέρα του τέτοια παιχνίδια σε τέτοια γήπεδα. Εννοείται και μπράβο στα παιδιά, γιατί έχουν κάνει τρομερή πορεία. Νομίζω ότι αξίζει τώρα στον ΠΑΟΚ ένα δύο θετικά αποτελέσματα, έτσι ώστε να προχωρήσει λίγο παραπάνω, γιατί θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αν το καταφέρει. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι στο Λίμπερο, Ραφαήλ. Υγεία να ευχηθώ, μακριά από τραυματισμούς. Και σύντομα να δούμε ξανά πολύ κόσμο στο παλατάκι για σας. Ευχαριστώ, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε.